Επίσημη και εκτενή απάντηση δίνει το ΕΚΑΒ σχετικά με την καταγγελία που έγινε προημερών από πατέρα για αδυναμία διακομιδής του παιδιού του από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιαννίνων στο Νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία, με το ΕΚΑΒ να διαψεύδει κατηγορηματικά την καταγγελία περί του παραρτήματος του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων για την πραγματοποίηση της διανοσοκομιακής διακομιδής παιδιού λόγω λήξη τη των διασωστών. Επρόκειτο για το ένα από τα δύο σοβαρά περιστατικά διεισδυτική λίμωξη από στρεπτόκο κομμάδα Α που κλήθηκε να διαχειριστεί τι προηγούμενε ημέρε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Και όπως είχε αναδείξει το Ήπειρο στη Βιέννα, χρειάστηκε να διακομιστεί στο πέδον Αγία Σοφία στην Αθήνα, καθώς η αντιμετώπιση του έχριζε πολλών υποειδικοτήτων παιδιατρικής που δεν διαθέτει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννινών. Μια ημέρα μετά το ρεπορτάζ του Ήπειρο στη Βιέννα, ακολούθησε καταγγελία στο έπειρους πόστ από τον πατέρα του μικρού κοριτσιού, ότι βρέθηκε στη δύσκολη θέση να διακομίσει μόνο του με το γιο αυτοκίνητό του το 7 ετών παιδί από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Αθήνα, λόγω άρνηση του ΕΚΑΒ ανίνων να πραγματοποιήσει την διανοσοκομιακή διακομιδή. Το θέμα αναδημοσιεύθηκε από πανελλαδικά μέσα ενημέρωση, ενώ προβλήθηκε και σε τηλεοπτικού σταθμού. Το βράδυ τη Κυριακή, το ΕΚΑΒ επίσημα πλέον απαντά για του λόγου που δεν έγινε η συγκεκριμένη διακομιδή. Τονίζοντα ότι δεν υπήρξε άρνηση διακομιδή λόγω λήξη βάρδια του πληρώματο, αλλά υπόθηκε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ολοκλήρωση της μεταφοράς του παιδιού στο νοσοκομείο πέδων Αγία Σοφία πριν τις 8 το πρωί όταν και έλεγε η εφημερία του». Αναλυτικά το ΕΚΑΒ στην απάντησή του αναφέρει «Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024 στις 2.50 π.μ. στο τηλεφωνικό κέντρο του παραρτήματος του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων έλαβε κλήση από ιατρό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων σχετικά με το ερώτημα για την δυνατότητα πραγματοποίησης διανοσοκομιακής διακομιδής παιδιού προς το Νοσοκομείο Πέδων η Αγία Σοφία στην Αθήνα, επισημένοντα όμως ότι το πλήρωμα του ασθενοφόρου θα πρέπει να έχει παραδώσει το παιδί στον ιατρό αποδοχής του περιστατικού πριν 8 το πρωί που τελειώνει η εφημερία του νοσοκομείου των Αθηνών. Ο τηλεφωνητής διευκρίνησε στην καλούσα ιατρό ότι με βάση τη χιλιομετρική απόσταση περίπου 420 χιλιόμετρα και τον απαιτούμενο χρόνο των πρωτοκόλων παραλαβή και παράδοση του ασθενοφόρου συνδυαστικά με τα θέματα ασφάλεια που προκύπτουν, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί την άφηξη του ασθενοφόρου στην Αθήνα πριν τι 8 το πρωί που έλεγε η εφημερία του νοσοκομείου Πέδων η Αγία Σοφία. Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση των κεντρικών του ΕΚΑΒ, στη συνέχεια και συγκεκριμένα. Γιάννενα στι 3 και 10 το πρωί, η ιατρό από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιαννίνων ξανακάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο του παραρτήματος του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων και αιτήθηκε επίσημα πλέον την πραγματοποίηση τη νοσοκομιακή διακομιδή προ το Νοσοκομείο Πέδων η Αγία Σοφία. Στι 3 και 23 πρώμε ενεργοποιήθηκε η διαδικασία προετοιμασία του ασθενοφόρου οχήματο για την πραγματοποίηση τη διακομιδή. Στις 3.45 το πρωί όμω πραγματοποιήθηκε τρίτη κλήση από την ιατρό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου αιτήθηκε την ακύρωση της διανοσοκομιακή διακομιδής, διότι με πρωτοβουλία και ιδία ευθύνης συγγενούς του παιδιού, αυτό θα μεταφερόταν στην Αθήνα με ιδιωτικό μέσο. Εν κατακλείδη, είναι προφανέ πω ουδέποτε διατυπώθηκε ή αναφέρθηκε άρνηση διακομιδή από τα στελέχη του παραρτήματο του εκαβιο ανινων και πόσο μάλλον λόγω λήξη τη βάρδιά του. Αντιθέτω, αυτό που ευθαρσώ αναφέρθηκε αφορούσε την αδυναμία εγγυημένη ώρα άφηξη του ασθενοφόρου στην Αθήνα πρώτη λήξη τη εφημερία του Νοσοκομείου Πέδων η Αγία Σοφία και όχι τη λήξη τη βάρδια των πληρωμάτων των ασθενοφόρων δεδομένη τη χιλιομετρική απόσταση σε σχέση με την επίτευξη τη ασφαλού μετάβαση όλων των επιβενόντων στο σημείο Προορισμού. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ σε πανελλαδικό επίπεδο πραγματοποιούν 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, εκατοντάδες διακομιδές είτε πρωτογενείς είτε δευτερογενείς με πρωταρχικό μέλημα τόσο την ασφάλεια του ΕΚΑΒ στο ασθενούς όσο και των ιδίων. Καταλήγει στην απάντησή της η διοίκηση του ΕΚΑΒ.